για να παρουσιάσουμε τις θέσεις, τις απόψεις μας και τις προσδοκίες μας για την επόμενη μέρα του Δήμου, καθώς επίσης και ένα μέρος από το συνδυασμό μας. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα παρουσιάσουμε τη σελίδα του συνδυασμού μας, όπου πλέον δίνει δυνατότητα στους δημότες να πάρουν το Δήμο στα χέρια τους, να πούν την άποψή τους και να συνδημορφώσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Πώς πήρατε την απόφαση να είστε υποψήφιος για το Δήμο από Κορώνα? Η απόφαση για να κατέλθω υποψήφιος στο Δήμο από Κορώνα ήρθε από τα προβλήματα και από όλες τις καταστάσεις που βιώνουν οι ανθρώποι του τόπου εδώ. Όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι τα μεγάλα έργα των βιολογικών, όπως είναι τα ουγγόδη, όπως είναι το διαδίκτυο, ότι έχουμε αδυναμία στο διαδίκτυο. Και όλα αυτά οδήγησαν την απόφαση μου, πήρα την απόφαση να κατέβω. Τέσσερα χρόνια στην περιφέρεια Κρήτης, κατά πόσο σας διευκόλυνα στο να διαβάσετε ακόμη περισσότερο την περιοχή από Κορώνα? Να ξέρετε ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι ένα μεγάλο σχολείο. Απόκτησα απίστευτη εμπειρία, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα τοπικά θέματα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά σε ποιο σημείο φτάνουν και πώς μπορούν να λυθούν όλα τα εμπόδια έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε την υποψηφιότητα του νυν δημάρχου, του κυρίου Κουκιανάκη, του κυρίου Γήπαρη, τη δική σας. Όλοι έχετε αυτοδιοικητική πορεία. Τι παραπάνω έχει ή θα έχει ο δικός σας συνδυασμός? Και μία άλλη ερώτηση, αν μέχρι το φθινόπωρο που θα έχουμε τις εκλογές υπάρχει περίπτωση κάποιας συνεργασίας μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες? Συνεργασία θα έχουμε έτσι κι αλλιώς με όλους. Η διαφορά του δικού μας συνδυασμού από τους υπόλοιπους είναι ότι ο δικός μας συνδυασμός αποτελείται από νέους ανθρώπους με νέες ιδέες, καινοτόμες ιδέες και όραμα για τον τόπο. Το γεγονός ότι βλέπουμε εδώ τον κύριο Κύπαρη σημαίνει κάτι μέχρι την 31η Αυγούστου? Με όλες τις παρατάξεις που κατεβαίνουν στο Δήμο από Κορώνα έχω επαφές και συνομιλώ. Με τον κύριο Γήπαρη συγκεκριμένα έχουμε πιο στενές επαφές, μιλάμε, συνεννοούμαστε και αυτό θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Όλοι οι συνδυασμοί έχουν νέους μέσα. Δεν είναι μόνο δικό σας. Εγώ εννοώ ότι έχουν ανθρώπους που ξανακατεβαίνουν, δεν έχουν ξανακατέβει στο στίβο της αυτοδιοίκησης. Ωραία. Κατάλαβα τι σας είπα.